Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Όπως το παρατηρείτε από τον τίτλο του βίντεο, στο σημερινό μας βιντεάκι, το αγόρι μου είναι αυτό που θα επιλέξει τι θα φάω για τις υπόλοιπες 24 ώρες. Για όσες από αυτές τέλος πάντων θα είμαι ξύπνια. Σας ρώτησα πριν λίγες μέρες στο Instagram τι βιντεάκια θα θέλατε να δείτε από μένα τις Κυριακές και πάρα πολλοί από εσάς μου είπατε από αυτά τα βιντεάκια των 24 ώρων. Και η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν πάρα πολύ και εμένα αυτά τα βιντεάκια, οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα με το σημερινό, γιατί είναι κάτι που σκεφτόμασταν έτσι κι αλλιώς να κάνουμε με το αγόρι μου. Απλά αντί να επιλέξει ο ίδιος τι θα φάμε και να το μαγειρέψω εγώ, για να έχουμε μέσα και το στοιχείο της έκπληξης και να μην ξέρω καθόλου τι θα φάω, είπαμε να τα αγοράσει, να τα παραγγείλει απ' έξω ο ίδιος, ώστε να μην ξέρω εξ αρχής τι θα φάω, να μην είναι κάτι το οποίο το έχω μαγειρέψει. Επίσης να πω ότι επέμενε να διαλέξει ο ίδιος και το ύφος του βίντεο, οπότε επέλεξε να είναι σε μορφή vlog και γι' αυτό το λόγο είμαι κακοφωτισμένη σήμερα και από τη μία πλευρά έχω ήλιο και από την άλλη δεν έχω, γιατί είναι σε μορφή vlog, αλλά αν σας αρέσει και θέλετε να κάνουμε και άλλα τέτοια παρόμοια βιντεάκια στο κανάλι, έχετε σίγουρα δει παρόμοια βιντεάκια να κυκλοφορούν στο YouTube εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πείτε μου από κάτω στα σχόλια αν σας άρεσε αυτή η μορφή vlog ή αν θα θέλατε να το δείτε έτσι λίγο πιο στημένο, να είναι έτσι πιο καλοφωτισμένο, να έχει καλύτερο background. Σε αυτό το σημείο θα αλλάξω μέρος, γιατί πρέπει να μεταφερθώ στον καναπέ για να μπορώ να φάω. Είμαι έτοιμη λοιπόν για το πρωινό μου. Το πρωινό μου έχει φτάσει και έχουμε και λέμε. Μου έχει φέρει 2 πιτάκια κουρού, λογικά τυροπιτάκια, και έχει και ένα ντόνατς, το οποίο με ενημέρωσε ότι δεν θα το φάω όλο, έτσι και ίσως θα το τρώω όλο, αλλά μπορώ να φάω μισό ντόνατς. Και μου έχει φέρει και, θα πρέπει να με πιστέψετε, είναι φυσικό χυμός πορτοκάλι, γιατί δεν μπορώ να το φέρω όσο εκεί για να το δείτε. Θα πιω και λίγο για να μην χυθεί. Ωραίος. Λοιπόν, μου αρέσει εκ πρώτης το πρωινό. Και ο φυσικός χυμός μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου αρέσει πάντα να έχω αλμυρό στο πρωινό μου. Ξεκινάω με τα κουρού, τα οποία είναι από τοπικό φούρνο εδώ πέρα στη γειτονιά, ας πούμε. Λοιπόν, σας κάνω και ένα κοντινό στο πλέον μισοφαγωμένο κουρού και τον ντόνατς μου και το χυμό μου, για να τα δείτε και από κοντά, γιατί ήταν πάρα πολύ μακριά η κάμερα και δεν τα βλέπατε με τίποτα. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή επιλογή του αγοριού μου για πρωινό, με ξέρει καλά. Θέλω και το γλυκό μου, θέλω και το αλμυρό μου. Και μου αρέσει και ο φυσικός χυμός και σπίνω μόνιμος καφέ. Οπότε ανυπομονώ για το μεσημεριανό και να δω τι θα έχει διαλέξει. Να σας δείξω και το ντόνατς από μέσα. Λοιπόν, τελείωσα και το πρωινό μου. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και το ντόνατς. Τελειώνω λοιπόν και τον φυσικό μου χυμό. Και θα τα ξαναπούμε σε λίγες ωρίτσες που θα δούμε τι έχει επιλέξει για μένα ότι. Λοιπόν, και έχει φτάσει η ώρα του μεσημεριανού. Περιμένω να δω τι μου έχει ετοιμάσει σε εισαγωγικά. Δεν ξέρω τι έχει παραγγείλει. Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι μην μου έχει πάρει τίποτα από αυτά που δεν τρώω. Που αυτός τρώει βέβαια. Τίποτα αρνίσια, παϊδάκια και τέτοια. Που δεν μπορώ να τα φάω γιατί μου φαίνονται πάρα πολύ βαριά και μου μυρίζουνε. Οπότε δεν ξέρω, θα είναι κάτι το οποίο θα τρώω, θα είναι κάτι το οποίο δεν τρώω. Θα έχει ενδιαφέρον. Χαμογελάει, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι καλό σημάδι. Δεν μου αρέσει και πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έπρεπε να γίνει αυτό το βίντεο. Ήρθε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ρίξω μια ματιά και θα σας το δείξω και εσάς. Καλό φαίνεται. Δεν ξέρω τι έχει μέσα. Θα το ανακαλύψω στην πορεία φαντάζομαι, αλλά είναι αυτό. Φαίνεται σαν να είναι αράβικη πίτα με κάποιο κρέας μέσα. Μαρούλι, ντομάτα, πατάτες τηγανιτές, κάποια σως. Δεν είμαι σίγουρη αν είναι γύρος. Λοιπόν. Με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι έχει μέσα κοντοσούβλι κοτόπουλο, ντομάτα, μαρούλι και σος γιορτιού χωρίς κρεμμύδι. Οι πατάτες φαίνονται να είναι φρέσκες.
Νομίζω ότι δεν είναι παπηγανισμένες, αλλά οι δικές μου τουλάχιστον φαίνεται να είναι σχετικά γλυκές, παρά το γεγονός ότι η παραγγελία ήρθε μέσα σε ένα τέταρτο, πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτή τη φορά την παραγγείλα μέσω εφαρμογής και όχι μέσω τηλεφώνου, που σας έλεγα σε προηγούμενο vlog. Θα δοκιμάσω και από αυτό και θα σας πω εντυπώσεις σε λιγάκι. Βασικά τώρα θα δοκιμάσω και θα σας πω εντυπώσεις για να μπορέσω να φάω μετά με την ησυχία μου. Θα σας το δείξω και λίγο καλύτερα τώρα που το έβγαλα από εδώ μέσα. Ελπίζω μην αποχωρήσει τίποτα από το πίσω μέρος. Αρκετά καλό μπορώ να πω, έχουν αρχίσει ήδη να αποχωρούν κάποια κομμάτια κρέατος. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου να με βλέπουν όταν τρώω. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φάω μπροστά στην κάμερα. Αισθάνομαι πάρα πολύ αμήχανα. Η πρώτη εντύπωση είναι ότι είναι καλό. Είναι ωραίο. Το έχει πάρει από το μαγαζί Fates Caste. Δεν ξέρω τη διεύθυνση. Άμα τη βρω, θα σας τη βάλω από κάτω στο link. Και θα επιστρέψω αφού φάω και το υπόλοιπο να σας πω περαιτέρω εντυπώσεις. Λοιπόν, το έχω φάει. Μου έχουν μείνει μόνο αυτές εδώ πέρα οι πατάτες, δηλαδή περίπου η μισή μερίδα. Δεν κατάφερα να τις φάω όλες. Ήταν αρκετά καλό, αλλά όχι τόσο καλό που θα επέλεγα να το ξαναπάρω. Δεν ξετρελάθηκα δηλαδή με αυτό που έφαγα. Ήταν μια καλή μερίδα. Βέβαια, έκανε από ό,τι ενημερώθηκα 5,5 ευρώ. Οπότε. Σε σύγκριση με τη γεύση κλπ. Δεν ξέρω αν θα επέλεγα να ξαναπάρω το συγκεκριμένο. Παρ' όλα αυτά είμαι χαρούμενη που δεν επέλεξε να μου πάρει κάτι το οποίο δεν μου αρέσει να τρώω. Και τώρα θα τον ρωτήσω άμα μου επιτρέπει να πιω καφέ, γιατί έχει περάσει λίγη ώρα από την ώρα που φάγαμε και θέλω να πιω το καφεδάκι μου. Οπότε, επιτρέπεται να πιω καφέ? Όχι. Και η απάντηση είναι όχι, δεν μου επιτρέπει να πιω καφέ, οπότε αποτοξίνωσε από τον καφέ για σήμερα. Και θα ξαναπιω αύριο, τι να κάνω. Τα λέμε σε μερικές ώρες λοιπόν που θα φάμε το βραδινό μας. Λοιπόν, έχει πάει 9:30 και ήρθε η ώρα να φάω το βραδινό μου. Και για να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει ότι για βραδινό. Γενικά δεν ξέρω για εσάς και αν σας αρέσει το βίντεο, αλλά εγώ παίρνω πάρα πολύ καλά τη σημερινή μέρα γιατί δεν χρειάστηκε να μαγειρέψω τίποτα. Όλα μου σερβιρίστηκαν στο πιάτο, κάτι που δεν συμβαίνει συνήθως σε αυτό εδώ το σπίτι, γιατί συνήθως είμαι εγώ αυτή που μαγειρεύει. Το βραδινό μου αυτή τη στιγμή που μιλάμε ετοιμάζεται στην κουζίνα, ξέρω μόνο ότι δεν είναι delivery, αποφάσισε να μην πάρει κάτι απ' έξω αυτή τη φορά, να φτιάξει κάτι ο ίδιος, αλλά δεν είδα καθόλου τι φτιάχνει, οπότε περιμένω εν αγωνίως να δω τι μου έχει ετοιμάσει και τώρα έρχεται το δύσκολο μου. Για να δούμε. Τεραν! Λοιπόν, μου έχει ετοιμάσει ένα από τα αγαπημένα μου που συνήθως βέβαια το τρώω σαν πρωινό. Είναι ριζογκοφρέτες με μπανάνα, μέλι και κανέλα. Νομίζω βέβαια ότι του χάλασα τα σχέδια γιατί το φτιάχνω συνήθως για πρωινό εγώ. Βάζω σαν βάση είτε φυσικό βούτυρο είτε ταχίνι, αλλά πρέπει να του χάλασα τα σχέδια γιατί χθες το πρωί έφαγα το τελευταίο ταχίνι με μέλι που είχε περισσέψει και δεν πήραμε προφανώς κάποιο άλλο μέχρι σήμερα, οπότε δεν είχε κάτι άλλο να βάλει, είχε μόνο μέλι, οπότε λογικά γι' αυτό έχει μόνο μέλι. Το έχει περιποιηθεί όμως πάρα πολύ το πιάτο, το έχει κάνει πάρα πολύ όμορφο. Οι ριζογκοφρέτες γενικά δεν μου αρέσουν, αλλά οι συγκεκριμένες είναι αυτές με την κανέλα που έχουν λιγάκι έτσι πιο γλυκιά γεύση και είναι πιο νόστιμες, οπότε μου αρέσει γενικά σαν πρωινό αυτό. Είναι πάρα πολύ νόστιμο, να το δοκιμάσετε να το κάνετε και εσείς στο σπίτι, είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα μου αρέσει να απολαμβάνω πολλές φορές φαγητά που συνήθως τρώμε σαν πρωινό για βραδινό. Οπότε αυτό θα κάνω και τώρα. Λίγο πριν σας αφήσω για να πάω να δω Masterchef και να συνεχίσω το βραδινό μου, θα κλείσω αυτό εδώ πέρα το βίντεο εδώ. Ελπίζω ειλικρινά να σας άρεσε. Ο σκοπός του βίντεο ήταν καθαρά ψυχαγωγικός. Μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να σε φροντίζει και κάποιος άλλος μια φορά στις τόσες και να μην μαγειρεύεις μόνιμος εσύ. Οπότε ήταν χαρά μου που κάναμε αυτό εδώ πέρα το ας το πούμε challenge για σήμερα. Αν θέλετε να δείτε και άλλο challenge από μένα, είτε 24 ώρων, είτε οτιδήποτε άλλο, αφήστε μου από κάτω το σχόλιο σας με την πρότασή σας και εμείς θα τα ξαναπούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα με ένα νέο βίντεο, πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη με ένα νέο vlog και την επόμενη Κυριακή με ένα νέο βιντεάκι πιο φορτικού περιεχομένου που δεν θα είναι vlog. Μέχρι τότε να είστε καλά, φιλιά πολλά από μένα.
Γεια σας!